αν εσείς έχετε κάποια διαφορετική ανάλυση γιατί έφυγε το τουρκικό γεωτρύπανο για βούς ή αν απλά τελείωσε τις εργασίες του και φύγει. Πιστεύω ότι το ένα ναι είναι ότι έχει τελειώσει τις εργασίες του και μετά ίσως γίνει κάτι άλλο από την Τουρκία. Αλλά πιστεύω επίσης ότι αυτό γίνεται για να υπάρξει μια ύφεση σε προετοιμασία για τις συναντήσεις στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα βήμα, λέτε, για να δείξει ότι κάτι κάνω, ασχέτως αν παραμένει το Φατίχ και τα άλλα δύο ερευνητικά. Ακριβώς. Έτσι, θέλει να δείξει μια μικρή ύφεση για να υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις. Δεν θα αλλάξει όμως την στρατηγική της Τουρκίας. Η στρατηγική αυτή είναι παλιά, συνεχίζει ασχέτως μικρών αλλαγών. Και έχω δει αρκετές φορές στον τύπο ότι το Γιαβούς ή το Φατίκ δεν είχαν τις ικανότητες, δεν κάνουν γεωτρήσει. Αυτό δεν είναι ο σκοπός. Δεν είναι σκοπός γεωτρήσεων. Είναι σκοπός διεκδικήσεων. Και αυτά που ήθελα να κάνει η Τουρκία μέχρι τώρα τα έκανε. Όπως είπαμε προηγουμένως. Έχετε δίκιο, κύριε Ελίνα. Είναι το σημειολογικό που έχει σημασία και η πολιτική που χαράζει κάποιος. Όταν σου καρφώνει δύο γεωτρύπανα πέριξ του νησιού και άλλα δύο ερευνητικά να πηγαίνουν έρχονται, σου στέλνει το μήνυμα ότι εδώ έχω διεκδικήσεις. Είτε συμφωνείς είτε όχι, δικαίως ή αδίκως, εγώ είμαι εδώ και διεκδικώ. Πώς έχει φανεί από τη διεθνή γνώμη, η αντίδραση δεν είναι δυναμική σε αυτό το σημείο που να ανατρέψει τα σχέδια της Τουρκίας. Έτσι, η Τουρκία συνεχίσει αυτή τη δράση γύρω από την Κύπρο και μάλιστα ίσως και την κλιμακώσει αν οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη δεν προχωρήσουν σε κάποιο θετικό σημείο.